Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω για το αυτό καθεαυτό νομοσχέδιο, άλλωστε η συγκήτριά μας ήταν ιδιαίτερα αναλυτική για την ουσία, το περιεχόμενο και την θέση μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επιτρέψτε μου όμως να τοποθετηθώ για την κατάπτυστη και επικίνδυνη τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισμού, η οποία με μία απλή τροποποίηση του νόμου αντικαθιστά τη λέξη τελεσίδικα με τη λέξη αμετάκλητα, τόσο απλά, βάζοντας κανονικά, όχι από το παράθυρο, από την πόρτα, κύριε Υπουργέ, υπόδικους όσοι έχουν καταδικαστεί και στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό για κακούργημα. Γιατί? Για να διοικήσουν, λέει, στον χώρο του αθλητισμού. Εκείνο που απομένει είναι ο κύριος Αυγενάκης, η κυβέρνηση, ο κύριος υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος υπογράφει το νομοσχέδιο, υπουργός δικαιοσύνης, να μας μοιράσει τις φωτογραφίες όλων όσων ευνοούνται από αυτή την τροπολογία. Είναι πραγματικά θλιβερό που δείχνει ότι ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός δεν έχει πάτο. Επιπλέον καταργεί αυτή η τροπολογία τα όποια κολλήματα υπήρχαν που απαγόρευαν στις εταιρείες αθλητικών ειδών να συμμετέχουν στις διοικήσεις αθλητικών ομοσπονδιών και στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων. Όπως επίσης επιτρέπει τη συμμετοχή παλιών αθλητών στις διοικήσεις των ομοσπονδιών. Με μία δηλαδή φωτογραφική τροπολογία, πάρα πολλές στοχεύσεις. Πρόκειται για καταστροφικές διατάξεις. Και πρέπει εδώ και τώρα να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία. Αποτελεί την επιτομή της νομιμοποιημένης παρανομίας, της χειραγώγησης των αγώνων, της διαπλοκής και της αδιαφάνειας. Ο κύριος Αυγιανάκης προσπαθεί μάταια να πείσει ότι αυτή η απαράδεκτη και ύποπτη τροπολογία με την υπογραφή και του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης έχει, όπως λέει, στόχο την τάξη και τη διαφάνεια στον ελληνικό αθλητισμό. Τώρα να γελάσουμε, να τα πάρουμε στο κρανίο, τι απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε. Είχε μάλιστα το θράσος, γιατί περί αυτού πρόκειται, να επικαλείται τη σύμβαση Μακόλιν σχετικά με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, η οποία υπερψηφίστηκε από όλα τα άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ είχε ψηφίσει παρόν. Και μάλιστα είχαμε πει τότε ότι η σύμβαση έχει διατάξεις που, ενώ περιέχουν πλευρές για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αγώνων και της βίας, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να τελεσφορήσουν, διότι έρχεται σε αντίφαση με τον ίδιο το χαρακτήρα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού και τις άλλες διατάξεις τότε του σχεδίου νόμου που βασίζονται στον ανταγωνισμό μεταξύ των ανωνύμων εταιριών, αθλητικών ανωνύμων εταιριών, για περισσότερα οικονομικά ωφέλη και το κέρδος. Πρώτος ο κύριος Αυγενάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτή την τροπολογία απαξιώνει την ελόγω σύμβαση, νομιμοποιώντας τη χειραγώγηση των αγώνων, τη σύψη και την ασυδοσία. Είναι κρίκος της αλυσίδας που ενισχύει την νομοθετική και θεσμική στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων στον χώρο του αθλητισμού. Το απέδειξε άλλωστε με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών. Ζημιωμένος βέβαια θα είναι ο λαός μας από αυτή την ιστορία. Οι χιλιάδες νέοι και νέες γονείς, προπονητές, παράγοντες του αθλητισμού, που το δικαίωμά τους στη φυσική αγωγή και άθληση, την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, θα εμποδιστεί μπροστά στη δίψα του κέρδους. Θα πει κάποιος, μα η διαφθορά, η παράγκα, η χειραγώγηση, το στοίχημα, οι χαριστικές ρυθμίσεις της ΠΑΕ, οι φοροαπαλλαγές, τα δισεκατομμύρια που ρέουν, είναι κάτι καινούριο ως φαινόμενο? Όχι μόνο δεν είναι καινούριο, αλλά ποτέ καμία κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε οι κοινές μεταξύ σας κυβερνήσεις, επιδίωξε ποτέ να αντιμετωπίσει. Κανένας αθλητικός νόμος δεν εμπόδισε την επιχειρηματική δράση, ούτε ενισχύθηκε και ποτέ ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Αυτή λοιπόν η τροπολογία έρχεται ως συνέχεια των αθλητικών νόμων για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση του ελληνικού αθλητισμού. Αυτό είναι το μέλλον του και το πρότυπο που πασάρουν στο λαό μας και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Χέρι-χέρι, σπόνσορες, εταιρείες, υπόδικοι και όλοι αυτοί μαζί να διοικούν τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι υποκρισία λοιπόν όσοι είχαν και έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι της διακυβέρνησης να μιλούν σήμερα για χειραγώγηση αγώνων και διαφθορά στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα
όπως το μηχανοκίνητο αθλητισμό, όταν όχι μόνο παραμένει άθικτο το νομοθετικό πλαίσιο που τα νομιμοποιεί, αλλά το θωρακίζουν κάθε φορά με τους αλληπάλληλους αθλητικούς νόμους. Αυτή η χωρίς προηγούμενο φωτογραφική τροπολογία με την νομιμοποίηση υποδίκων, την έμπνοια σε κολλητούς και πρόθυμους και όλοι μαζί, ένα και μόνο στόχο έχουν, να υπηρετήσουν τον αθλητισμό εμπόρευμα και τα μεγαλεπίβουλα επιχειρηματικά σχέδια. Συνδέεται επιπλέον άμεσα και με τη δημιουργία του αθλητικού Μητρώου, με ασφιχτική καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των σωματείων. Ενός Μητρώου αναγκαίου μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο για να διευκολύνει πρώτον τον πλήρη κυβερνητικό και κομματικό έλεγχο των αθλητικών ομοσπονδιών και δεύτερον την πρόσβαση σε αυτόν των εταιριών χορηγών, όπως άλλωστε το έχει δηλώσει και ο κύριος Αυγενάκης, για να αλώσουν επιχειρηματικά και τον αεραστεχνικό αθλητισμό, να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των σωματείων, Μητρώο μελών, ακαδημίες, εισιτήρια, τα όποια οικονομικά και τις όποιες υποδομές διαθέτουν και φυσικά τους αγώνες, όπως άλλωστε γίνεται στον επαγγελματικό αθλητισμό, και να προωθήσουν τα χορηγικά τους προγράμματα εκμεταλλευόμενοι την ανέχεια από την ισχνή κρατική χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων και την ανυπαρξία υποδομών. Και μάλιστα υπό τη μορφή απειλών ο κύριος Υπουργός δηλώνει ότι όσα αθλητικά σωματεία δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την προεγγραφή στο περιβόητο Μητρώο δεν θα λάβουν την κρατική χρηματοδότηση. Να λοιπόν πώς αποδεικνύεται γιατί η κυβέρνηση φέρνει αυτή τη στιγμή αυτή την κατάπτυστη τροπολογία. Όλα στοιχίζονται και υποτάσσονται στην ενιαία κεντρική στρατηγική για τον αθλητισμό επιχείρηση. Κατάργηση του αυτοδιοίκητου, περιορισμοί στην εκλογή των εκπροσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών, θητείες, όρια ηλικίες, επιχειρώντας ευθεία παρέμβαση στις διοικητικές τους υποθέσεις. Αυτή λοιπόν την τροπολογία σας την επιστρέφουμε, κύριε Υπουργέ. Ως απαράδεκτη είναι καταδικαστέα από τη συντριπτική πλειοψηφία του υγιούς αθλητικού κόσμου, όπως και οι μεθοδεύσεις για το Μητρώο. Και τέλος, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθώ για την τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών, όπου με το άρθρο 2 της τροπολογίας, με την οποία είμαστε κάθετα αντίθετοι, ακριβώς γιατί είναι απαράδεκτη και μάλιστα σας ζητούμε να την αποσύρετε, που αφορά την κατάργηση των τεχνικών υπηρεσιών δημοσίων έργων, τις γνωστές ΕΙΔΕ, 4 τεχνικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα ούτε καν καλέσατε τους εργαζόμενους σε διαβούλευση, που εσείς έχετε θεότη διαβούλευση. Τους απαξιώσατε εντελώς. Καταργείτε λοιπόν αυτές τις 4 υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε μεγάλα έργα υποδομής, με την αιτιολογία ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω της υποστελέχωσης. Και ποιος τις υποστελέχωσε? Μήπως αυτό ήταν και ο τελικός στόχος? Η υποστελέχωση και η υποβάθμισή τους είναι συνειδητή επιλογή των κυβερνήσεων ώστε να οριμάσει αυτό που κάνετε με την παρούσα τροπολογία. Ο στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα, εκχώρηση των μεγάλων έργων υποδομής στα επιχειρηματικά συμφέροντα και ο σχεδιασμός τους με βάση τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και αυτό μυρίζει πολλά και διάφορα σκάνδαλα, αρκεί να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των ομίλων. Η κυβέρνηση ενισχύει και αναβαθμίζει τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία, όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση. Μεταφέρει σε έναν φορέα ιδιωτικού δικαίου τις όποιες αρμοδιότητες είχαν μείνει στο κράτος, χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση των μεγάλων έργων στην περιφέρεια Κρήτης, ώστε να εξυπηρετεί πιο ευέλικτα το μεγάλο κεφάλαιο. Από το 2013 το ΚΚΕ είχε αντιταχθεί στη συγκρότηση αυτού του οργανισμού. Διότι με αυτόν τον τρόπο φέρουν πιο κοντά τους ιδιώτες επενδυτές, φέρνουν τα αναπτυξιακά εργαλεία πιο κοντά στον άμεσο έλεγχο του κεφαλαίου. Μεγάλα έργα θα ανατίθενται με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες στους κατασκευαστικούς ομίλους. Κανείς δεν θα επιβλέπει ή όποια επίβλεψη και αν υπάρξει θα είναι για τα μάτια του κόσμου. Κάπως έτσι λοιπόν γεννιούνται τα σκάνδαλα που αποτελούν και το βασικό συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού, το οποίο υπηρετείται. Η ρύθμιση λοιπόν αυτή θα έχει τραγικές συνέπειες στα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων στη ΣΕΔΙΕ και κυρίως σε αυτήν της Κρήτης και Δωδεκανήσων.
Αντί λοιπόν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωσή τους, καταργούνται και για τις τρεις από αυτές προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους σε άλλες, ενώ οι αρμοδιότητες της ΕΔΙΕ Κρήτης και Δωδεκανήσου παραχωρούνται στον ΟΑΚ ανώνυμη εταιρεία και οι εργαζόμενοι αυτής, δημόσιοι υπάλληλοι, αποσπώνται για 2 χρόνια στην ανώνυμη εταιρεία. Αποτελεί πραγματικό εμπεγμό, διότι δεν διασφαλίζει ούτε οργανικές θέσεις, ούτε εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα. Παραμένει αβέβαιο το τι θα γίνει με την παρέλευση αυτής της διετίας. Η κυβέρνηση τους αποσπά στον ΟΑΚ ανώνυμη εταιρεία για να τους πετάξει αργότερα στο δρόμο. Όπως φυσικά και η αναφορά για διατήρηση εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων τηρουμένων των προϋποθέσεων καταβολής. Είναι κοροϊδία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, έτσι για να τις ξέρουμε. Τελειώνοντας, το ΚΚΕ είναι αντίθετο με αυτή την τροπολογία, απαιτεί την απόσυρσή της και ταυτόχρονα διεκδικεί να καταργηθούν όλα τα νομοθετήματα που προωθούν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων δημόσιων υπηρεσιών σε ανώνυμες εταιρείες. 2. Να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του δημοσίου που θα ασκούν αποκλειστικά αυτές τις αρμοδιότητες που πάνε να δώσουν. Να δώσετε στις ανώνυμες εταιρείες. Και 3. Την αυτονόητη διασφάλιση των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων του προσωπικού των σημερινών οργανισμών και υπηρεσιών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.